Την ένταξη του ΝΑΤΟ στο διεθνή συνασπισμό εναντίον της οργάνωσης Ισλαμικό κράτος, ανακοίνωσε ο Γιενς Στόλτεμπεργκ λίγο πριν την έναρξη της συνόδου κορυφής των μελών του στις Βρυξέλλες. Ο Γενικός Γραμματέας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας διευκρίνησε όμως ότι το ΝΑΤΟ δεν θα συμμετάσχει σε επιχειρήσεις μάχης. Θα συμφωνήσουμε στη σύσταση ενός νέου πυρήνα πληροφοριών για την τρομοκρατία εδώ στο αρχηγείο του ΝΑΤΟ, που θα βελτιώσει το πώς ανταλλάσσουμε πληροφόρηση για ζητήματα όπως οι ξένοι μαχητές. Και θα αποφασίσουμε το διορισμό ενός συντονιστή που θα επιβλέπει τις προσπάθειες του ΝΑΤΟ στη μάχη κατά της τρομοκρατίας. Με ενδιαφέρον αναμένεται η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ στη Σύνοδο. Μέχρι πριν μερικούς μήνες, ο Αμερικανός Πρόεδρος αποκαλούσε το ΝΑΤΟ απαρχαιωμένο. Το πρωί ο Τραμπ συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τούσκ και τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν Κλοντ Γιούνκερ.